Ο Νίκος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής παράταξης Νέα Πάτρα, είναι μαζί μας τώρα στο στούντιο και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλησπέρα κύριε Νικολόπουλε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, γιατί καλή χρονιά. Δεν έχω έρθει πάλι στο στούντιο. Αποτελεσματική, εύχομαι. Αν και εδώ ξεκίνησα τις πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές μου, σε αυτό το στούντιο, όταν τις στέλναμε έτοιμες στην Αθήνα. Σύντομα θα ξανάμαστε μαζί πάντως από τηλεοπτικό σταθμό που θα εκπέμπει και εδώ στην Πάτρα. Ωραία, ωραία. Με βραδινή ζώνη. Επιτυχία. Δεν θα είμαστε ανταγωνιστές, κύριε Γκογκόλη. Θα παρακολουθώ τι θα λέτε εσείς και μετά θα ακολουθώ εγώ. Θα παρακολουθώ εγώ μετά. Επιτυχία. Εύχομαι σε ένα δύσκολο έτος, εκλογικό. Μάλλον τετραπλές. Άρα και πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Τετραπλές. Δηλαδή δύο εκλογικές αναμετρήσεις, σίγουρα εθνικές εκλογές, μία Δήμο, μία Περιφέρεια. Κύριε Νικολόπουλε, όμως θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Βασιλιά. Διότι με τον θάνατό του είδα μία έντονη αντιδικία σε επίπεδο social media. Βλέπω ότι είστε ιδιαίτερος ενεργός χρήστης εκεί, όπως είμαστε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και όχι μόνο. Τελικά έπρεπε να κηρυχθεί ως ιδιώτης για εσάς ή ως αρχηγός κράτους? Κύριε Γκογκόλη, η κυβέρνηση αποφάσισε ως ιδιώτης πάντως. Ναι, πιστεύω ότι άλλα είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση αυτιστική, με έναν πρωθυπουργό που θέλει να δείχνει ότι είναι άλλο από αυτό που είναι. Που ενώ είναι αρχηγός του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, μιας κεντροδεξιάς παράταξης, αυτός φαντασιώνεται ότι μπορεί να είναι αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, τότε που μαζί με τον Βασιλιά έκαναν εκείνη την κυβέρνηση της αποστασίας. Και το λέω αυτό για τον εξής λόγο. Κινδυνεύει από πουθενά. Δηλαδή, αν γινόταν όπως θέλει το πρωτόκολλο, με τιμές αρχηγού κράτους που υπήρξε. Όμως. Καλώς. Δεν ρωτάει το πρωτόκολλο. Εμένα μέχρι να πεθάνω στο κηδιόχαρτο θα γράφουν τέος υφυπουργός και σέμνα δύο μέρες. Έτσι λέει το πρωτόκολλο. Είναι λυμένα. Γιατί δεν πήγε έτσι λοιπόν η κυβέρνηση και να μην υπάρχει καν αιτία συζήτησης? Και τώρα να με ρωτάτε αν έχει δίκιο ο Γεωργιάδης ότι είναι πιο φτηνά τα προϊόντα γιατί τα έχουμε στο καλάθι από ό,τι τα βλέπουμε στο ράφι. Γιατί? Γιατί λέει κάλεσε, δεν το διαβάσατε? Κάλεσε λέει και τους συμβούλους και κάποιους υπουργούς και κάποιους άλλους και είπε παιδιά τι να κάνουμε και το διαπραγματεύτηκε. Του ιδιώτη κάλεσε τα παιδιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Το έχετε ξανακούσει εσείς, ενός ιδιώτη να καλούν τα παιδιά? Και εκεί λοιπόν καιροσκοπικά λειτουργήσε για να παριστάνει τον κεντρό, για να κοροϊδεύει ακόμα και κάποιους πασόκους ότι παιδιά εγώ είμαι περισσότερο με εσάς παρά με τους δεξιούς, τη δουλειά έχω. Ξεχνώντας όλα τα άλλα που μπορεί να γινόμαστε δηλαδή, να γελιοποιούμε, θα έρθουν αρχηγοί κράτους. Καλά για ποιον, για ιδιώτη θα έρθουν? Δεν ξέρω εγώ, εσείς τι λέτε? Θα έρθουν τη Δευτέρα αρχηγοί κρατών, όλη η παγκόσμια σφαίρα ή η δημοσιογραφική ασχολείται και προσφέρει μια προβολή κατά αυτόν τον τρόπο της Ελλάδος, όπως συμβαίνει. Και εμείς είναι λόγος αυτός τώρα να τσακωνόμαστε? Δηλαδή αλήθεια, κανένας νομίζει ότι απειλείται το δημοκρατικό πολίτευμα από τον νεκρό έκτοτο βασιλέα? Βασιζόμενο στην εμπειρία σας, επειδή έχει ανοίξει και αυτή η συζήτηση, από πολλούς ή λιγότερους, τι άποψη έχετε για τη Βασιλεία? Εγώ ήμουν πρόεδρος της Νεολαίας όταν διέγραψα κάποιους φίλους μου που είναι σήμερα στο Πασόκ πρωτοκλασσάτα στελέχη, ήσαν τότε μέλη της οργάνωσης νέων της Νέας Δημοκρατίας και κάποιους που είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα εδώ στην Αχαΐα. Γιατί τότε η εντολή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής έδιωξε τον βασιλιά. Αν δείτε την συνέντευξη, στον Πάνο Παναγιωτόπουλο του βασιλιά, λέει πήρα τον Καραμαλή και του είπα όταν έπεσε η δικτατορία να μπω στο αεροπλάνο να πάω και του είπε ο Καραμαλής κάτσε, είναι δύσκολα εκεί τα πράγματα, υπάρχουν ακόμα θύλακες ανομαλίας της Χούντας, παιδιά, να δω εγώ να στρώσω την κατάσταση και να σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις. Δεν τον πήρε ποτέ ο Καραμαλής, δεν γίνεται ότι δεν τον πήρε μόνο ποτέ να κατέβουν μαζί τότε εκεί με την πτώση της Χούντας. Αλλά όταν έγινε το δημοψήφισμα λοιπόν, τότε που με ρωτάτε και η δικιά μου λοιπόν η στάση ποια ήταν, ο Καραμαλής έδωσε εντολή καμία κουβέντα και προπαντός καθόλου θετικά σχόλια. Αφού άλλωστε δεν επέτρεψε στο βασιλιά να έρθει να κάνει τον προεκλογικό αγώνα ως ο υπέρμαχος. Τι θυμάστε που, ναι, από τον βασιλιά στην Πάτρα? Έχει επισκεφθεί την Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Το 1964. Θυμάμαι να σας πω ήμουν έξω από το Δημαρχείο τότε που δεν είχαμε κομμουνιστή δήμαρχο. Τότε δηλαδή που οι δήμαρχοι υποδεχόσαντε με κόκκινο χαλί
αν ήταν ο Μητσοτάκης τότε πρωθυπουργός όπως ήταν προχτές, θα τον υποδεχόταν ο τότε δήμαρχος τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον αρχηγό του κράτους, τον Κωνσταντίνο εν προκειμένου τότε. Ήρθε με ένα ξεσκέπαστο, έτσι το λέγαν τότε, δεν ξέραμε τα κάπριο αυτοκίνητο, με την Άννα Μαρία και πράγματι εμείς μικρά παιδιά τώρα, εγώ είμαι γεννημένος το 58, το 64 μικρός, ήμουν 6 ετών. Εντάξει. Οι εικόνες ήταν λαμπύριζαν. Στα μάτια μας αντιλαμβάνεστε πολύ μικρότερη εικόνα. Μετέπειτα έλεγαν ότι μοιάζατε κιόλας, το ενθυμίστε. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί κάποιες ηλικιωμένες γυναίκες, ειδικά με τα άλλα μου γυαλιά, αρκετές έλεγαν πω και πείραζα τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου, η οποία βεβαίως δεν είχε καμία σχέση. Εμείς δεν είμαστε λοιπόν, αλλά ενοχλούμε. Θα πάω στην κηδεία γιατί ενοχλούμε με την υποκρισία. Σε κανένα άλλο κράτος. Όπου είχαν μοναρχία. Και ολοκληρώστε με αυτό, κύριε. Ναι, όπου είχαν μοναρχία, στην Ευρώπη, οπουδήποτε αλλού. Δεν ετέθη τέτοιο θέμα πουθενά. Όταν εδώ πήγαμε καλλιτέχνες, πήγαμε άλλους ανθρώπους, με τιμές αρχηγού κράτους, νομίζω ότι είναι μικροψυχία. Και τίθεται το ερώτημα τελικά, κύριε Μητσοτάκη, ποιος κυβερνά τη χώρα, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, οι τιμένοι ή οι φοβικοί. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ.